Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας ζωντανά εδώ από τα στούντιο του Word of God μια εκπομπή η οποία επιθυμεί για άλλη μία φορά να φέρει στις ακοές σας τον αψευδή Λόγο του Θεού την αλήθεια του Ευαγγελίου, επί το Λόγο σου λοιπόν θέλουμε να περπατήσουμε πάνω στα Άγια βήματα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού Διδασκόμαστε μέσα από το Ευαγγέλιο το πώς το πότε και το γιατί πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να ακολουθήσει τον Κύριό Του, τον Ιησού Χριστό και βεβαίως το πώς θα φτάσει εν τέλει εκεί στην υπόσχεση την οποία έχει δώσει ο Πατέρας ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ξεχνάμε ότι όσο ο Ιησούς Χριστός εν σωματική μορφή περπάτησε πάνω σε αυτόν εδώ τον κόσμο αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, κήρυτε τη Βασιλεία των Ουρανών, σύστηνε στους ανθρώπους ποια είναι η οδός, ευχαριστούμε τον Κύριο, ευαγγέλιζε τους ανθρώπους δείχνοντας ακριβώς πως πρέπει ο άνθρωπος να περπατήσει για να φτάσει τελικά στη Βασιλεία των Ουρανών και βεβαίως ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ενεργούσε θαυμάσια, θεραπείες, έκαμε θαύματα ανάμεσα σε έναν λαό ο οποίος πραγματικά διψούσε για να ε, ακολουθήσει διψούσε για να μάθει, διψούσε για να ευεργετηθεί από αυτόν τον Άγιο, τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και στις μέρες μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εν έτη 2012 ο άνθρωπος έχει τις ίδιες ανάγκες, τις οποίες μόνο ο Ιησούς Χριστός, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι σε θέση να καλύψει αυτές τις ανάγκες, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είναι δυνατόν λοιπόν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και σήμερα γιατί τότε περπάτησε εν ο κύριο μα ο Ισού Χριστό. Σήμερα όμω, για όλου εμά, και ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ γι' αυτό, άφησε τον αψευδή λόγο του, την αγία γραφή, την οποία όταν ο άνθρωπο εγκύψει πάνω σε αυτόν τον τέλειο νόμο τη ελευθερία, πραγματικά θα δει στη ζωή του να επαναλαμβάνονται τα θαύματα, τα λιάματα, αν θέλετε ακόμα, όλε οι ευεργεσίε του ίδιου πνεύματο το οποίο ενεργούσε και τότε πριν από 12.000 12, χρόνια και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό. Έτσι λοιπόν καλά θα κάνουμε να είμαστε προσεκτικοί πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο μας παραδόθηκε, να μην το στραβώσουμε, να μην το στραβλώσουμε, να μην προσθέσουμε επιθυμίες οι οποίες είναι ξένες από το πνεύμα το οποίο διδάσκει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά με υπακοή και με υποταγή στο θέλημα του Θεού ακριβώς να δυνηθούμε, να εκτελέσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο δεν είναι βαρύ, ο Λόγος του Θεού δεν είναι βαρύς και εν πάση περιπτώσει στον άνθρωπο ο οποίος σήμερα θα δηλώσει αδυναμία να εκτελέσει το Λόγο του Θεού, ο Θεός σε Αυτόν, ο οποίος θα σταθεί με ειλικρίνεια, θα τον βοηθήσει, θα γίνει αρωγός, θα γίνει βοηθός του, θα είναι αυτός πρώτος ο οποίος θα του δώσει τη δύναμη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκτελέσει αλλά αναγνωρίζει πραγματικά ότι είναι λόγος Θεού, ότι είναι αλήθεια και ότι εκείνος από τη φύση του και τα, την ιδιωτερότητά του να, δεν μπορεί να εκτελέσει το λόγο του Θεού. Ο Θεός λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι και φίλες είναι αυτός ο οποίος τελικά επιθυμεί ο άνθρωπος να φτάσει στην πλήρωση και στην καθαρότητα έτσι ώστε να βρεθεί σε αυτή την ευλογημένη στιγμή έτοιμος, άγιος, είτε με προσωπική κλίση, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, την οποία πιστεύουμε και περιμένουμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, να ευρεθεί μπροστά στον αιώνιο και αληθινόν Θεό δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Έχουμε επιλέξει από την ε, Πέτρου ε, επιστολή την Καθολική την πρώτη και θα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο μέχρι και το εδάφιο 16. Κεφάλαιο λοιπόν πρώτο από τις γραφές του Βάμβα, του νεόφιτου του Βάμβα, επιστολή του Αποστόλου, επιστολή καθολική πρώτη, λέει ο Λόγος του Θεού. Πέτρος Απόστολος Ιησούς Χριστού, Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους τους διεσπαρμένους εις Πόντο, Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία, Βυθινία, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός δια του αγιασμού του πνεύματος, η υπακοή και ραντισμό του αίματος του Ιησού Χριστού πληθυνθεί χάρις και ειρήνη σε εσά. Ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς η ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομία άφθαρτο και αμίαντο, αμάραντο πεφυλαγμένη τη ουρανή διημά ή την με τη δύναμη του Θεού φυλατούμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό δε το οποίο αγαλιάστε αν και τώρα ολίγου εάν χρειαστεί λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής είναι η δοκιμή της πίστεως σας πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσό το φθυρώμενο δε δοκιμαζόμενο ευρεθεί η και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός τον οποίο αν και δεν είδατε αγαπάτε εις τον οποίο αν και τώρα δεν ευλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά, ανεκλάλητο και ένδοξο απολαμβάνοντα το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελη να έρθει σε εσάς, ερευνώντες η στήνα, η ποιον καιρό εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότι προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και μετά, μετά, μετά τα αυτά δόξας εις τους οποίους αποκαλύφθη ότι ουχεί δι' αυτούς αλλά δι' ημάς υπηρετούν αυτά τα οποία τώρα αναγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το, Ευαγγέλιο σε εσάς εν πνεύματι Αγίω το αποσταλόντι από ουρανού εις τα οποία επιθυμούσε η άγγελη να παρακύψωση. Δια τούτο αναζωστέντες τα σοσφία στις διανύα σας εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα στη χάρη την ερχόμενη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός Ω τέκνα υπακοή, μη συμμορφούμενα με τα σπρώτερα επιθυμία τα οποία ε, είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώ είναι άγιο εκείνο, όστι σα εκάλεσε, ούτω και εσεί γίνεστε άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένο. Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι άγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Και αυτή είναι η προτροπή, την οποία μα δίνει το πνεύμα του Θεού, αγαπητοί φίλε και φίλοι. Αυτό είναι το θέλω, το οποίο έχει ο Θεός σαν στόχο για όλους εμάς. Άγιοι γίνεστε γιατί εγώ είμαι Άγιος. Βεβαίως τον άνθρωπο δεν τον εκάλεσε και τον άφησε μόνο του να περπατήσει σε αυτήν εδώ τη ζωή, λέγοντάς του ότι τώρα ξεκίνα να προχωράς και βρες τον τρόπο τον οποίο θα αγιάσεις τη ζωή σου, γιατί Άγιος αγαπητοί φίλε και φίλοι δεν είναι τίποτα άλλο από ξεχωρισμένος. Ξεχωρισμένος από τι? Από όλο αυτό το φρόνημα, από όλο αυτό το πολίτευμα το οποίο υπάρχει στον κόσμο έξω. Αυτό σημαίνει ο Άγιος. Άγιος είναι ο καθαρός, Άγιος είναι αυτός ο οποίος βγαίνει μέσα από αυτά τα οποία ο κόσμος έχει υιοθετήσει σαν νόμιμα. Άγιος είναι ο ξεχωρισμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα μου πει κάποιος τώρα, καλά, πώς είναι δυνατόν τώρα αυτή την εποχή που ζούμε να υπάρχουν Άγιοι στον κόσμο αυτόν εδώ, είναι δυνατόν. Η απάντηση όμως είναι απλή. Λογική και βέβαια μέσα από το Λόγο του Θεού μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ότι πράγματι ο άνθρωπος ο οποίος ανεξάρτητα σε ποια περίοδο της ζωής του βρέθηκε πάνω σε αυτό, σε ποια περίοδο της ανθρωπότητας βρέθηκε σε αυτήν εδώ τη ζωή, μπορεί και δύναται εάν τελικά επιθυμεί μέσα από την καρδιά του να μείνει άγιος αγαπητοί φίλοι και φίλε και επειδή ζούμε στους τελευταίους καιρούς και πολλά είναι γεγραμμένα για τους τελευταίους καιρούς, θα μείνουμε σε αυτό που λέει ότι ο δίκαιος θα γίνεται πιο δίκαιος, ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος, αλλά ο άνομος θα γίνεται πιο άνομος και ο άδικος πιο άδικος. Άρα λοιπόν εμείς, καλούμαστε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, όλοι μας να δεχτούμε, εάν τελικά πραγματικά είμαστε ειλικρινεί, ότι το να σταθούμε στον αγιασμό, στο να σταθούμε στην καθαρότητα ξεχωρισμένη, απομακρυσμένη από όλο αυτό το πολίτευμα του κόσμου αυτού δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος παρά μόνο ο τρόπος τον οποίον δείχνει, σκιαγραφίζει, φανερώνει το Πνεύμα του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρο Πέτρος θα μας δώσει κατευθυντήριες οδούς, θα δώσει στον άνθρωπο τον ειλικρινή, τα μονοπάτια, θα του δείξει τα μονοπάτια μέσα από το πνεύμα του Θεού το Άγιο, έτσι ώστε ο άνθρωπο τελικά, αν τελικά το επιθυμήσει να βρεθεί Άγιο στην παρουσία του Θεού, να δυνηθεί αγαπητοί μα φίλοι και φίλε. Σήμερα λοιπόν, αν επιθυμεί μέσα στην καρδιά σου με ειλικρίνεια να σταθεί σε αγιασμό, σε καθαρότητα, ξεχωρισμένο από το πολίτευμα και το φρόνημα του κόσμου, ναι, για σένα υπάρχει οδό. Ναι, για όποιον σταθεί με ειλικρίνεια ενώπιον στο Λόγο του Θεού, όποιος τεντώσει τα αυτιά του, ανοίξει την καρδιά του και δεχτεί το, 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 το μήνυμα του Ευαγγελίου, τον Λόγο του Θεού, σαν Λόγος Θεού καθώς είναι, θα ξεκινήσει βεβαίω ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, ο λίγον κατ' ο λίγων, να φερείται από τη ζωή του μέσα αυτό το οποίο τελικά είναι εμπόδιο για να βρεθεί ο άνθρωπος Άγιος και άμμωμος ενώπιος του, του Θεού μέσα σ' αυτήν εδώ τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι να έρθει να τον ανακηρύξει κάποιος Άγιο μετά από ε, δεκαετίες ή και αιώνες, όχι. Προς το συμφέρον άλλων, όχι. Ο Άγιος άνθρωπος του Θεού καλείται να περπατήσει το Λόγο του Θεού, μέσα στο Λόγο του Θεού γιατί για να απολαύσει ο ίδιος πρώτα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, τον καρπό της Αγίας ζωής του και βεβαίω μετά ο ίδιο πάλι να γίνει ένα αγωγό αυτήν τη ευλογημένη οδού προ του συνανθρώπου του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Γι' αυτό και ο λόγο του Θεού λέει: Μην γίνεστε λοιπόν ακροατέ του λόγου του Θεού. Μόνο, αλλά γίνετε εκτελεστέ έργου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και ο Άγιος άνθρωπο, ο οποίο μεριμνάει έτσι ώστε η ζωή του μέσα στην καθημερινότητά του, να αρέσει στον Κύριο, να απεκδίδεται μέσα από τη ζωή του αυτά τα οποία είναι εμπόδια για να έρθει η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του και να καρποφορήσει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει πάρει ωραία και αμετάκλητη απόφαση. Και είναι κάτι αγαπητοί μας φίλοι και φίλες που τη συστήνουμε και την προτείνουμε σε όλους μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι η ώρα που το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει τη γη, καθώς το Πνεύμα του Θεού μας λέει, για να βρει έναν άνθρωπο που θα έχει την καρδιά του ευθεία ενώπιον εκείνου. Και να πει, Κύριε, θέλω και εγώ από αυτήν την Αγία Οδό. Θέλω και εγώ από αυτόν τον ξεχωρισμό, τον οποίον μέλει να κάνεις στα, α, σε αυτή την έσκατη ώρα. Θέλω και εγώ, Κύριε, να με διδάξεις τον τρόπο τον οποίο θα μείνω καθαρός ψυχή, πνεύμα και σώμα, έτσι ώστε να δοξαστεί το Άγιο όνομά σου μέσα από μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν και στέλνει αυτή την επιστολή σε όλους τους διασπαρμένους παρεπιδήμους στην πόντο, στον Πόντο, στην Καλατεία, στην Καπαδοκία, παντού του στέλνει ένα μήνυμα σε αυτούς που είναι εκλεκτοί κατά την πρόγνωση του Θεού έτσι ώστε με την υπακοή δια του αγιασμού του πνεύματος και δια του, του του αίματος του Χριστού ευχαριστούμε να πληθύνεται μέσα σε αυτού, ευχαριστούμε τον κύριο, η χάρη και η ειρήνη του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα βήματα που η χάρη του Θεού θα έρθει πάνω στον άνθρωπο. Που η ειρήνη του Χριστού θα έρθει να αναπαυτεί πάνω στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τον αγιασμό του πνεύματο, ο οποίο συστήνεται μέσα από το λόγο του Θεού. Πώ. Πως δηλαδή πρακτικά θα βρεθώ έτσι ώστε το πνεύμα του Θεού να έρθει πάνω μου και να με αγιάσει Θα μείνω στο λόγο του Θεού Θα μείνω στην προσευχή Θα μείνω στην εξήτηση του πνεύματος του Θεού Είδατε τι ωραία μας γράφει λίγο παρακάτω ε Ότι αυτοί οι προφήτες εξερεύνησαν, εξεζήτησαν Ευχαριστούμε τον Κύριο Και θέλησαν να δούνε περί της χάριτος της έμειλε να έρθει Εξεζήτησαν, εξερεύνησαν, έψαξαν, χτύπησαν αν μου επιτρέπετε την, πότα, την πόρτα του Θεού. Δεν μείναν αδρανεί, ούτε δεχτήκανε μια χάρη την οποία την ερμηνεύσανε ότι έγινε η χάρη του Θεού πάνω μας και τώρα από εδώ και πέρα ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, εμείς είμαστε καθαροί, άγιοι και δεν πρόκειται να μολυνθούμε. Όχι, μείνανε στη χάρη του, του Θεού η οποία τους δίδασκε να αρνηθούν, λέει, τον κόσμο, την ασέβεια. Να αρνηθούν τις κοσμικές επιθυμίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η χάρις του Θεού ήρθε να τους διδάξει, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι. Και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό, που αυτό το έχουμε εννοήσει. Ότι η χάρις του Θεού μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια. Να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες. Να αρνηθούμε αυτό που είπαμε πρωτήτερα, την επιθυμία του κόσμου, το πολίτευμα του κόσμου, το φρόνημα του κόσμου, αλλά να μετασχηματιζόμαστε και να μην συμμορφωνόμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με αυτό το οποίο ο κόσμος φτιάχνει ένα μοντέλο το οποίο θέλει να είναι πραγματικά ένα μοντέλο το οποίο θα έχει την κοσμική εμφάνιση, τις κοσμικές συνήθειες, τις κοσμικές δραστηριότητες. Όχι. Μας διδάσκει αγαπητοί ο Θεός να αρνηθούμε, τη, να αρνηθούμε με τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού μας, μας διδάσκει να αρνηθούμε και να σταθούμε απομακρυσμένοι από αυτό. Και τότε η ειρήνη του Θεού θα έρθει μέσα στον άνθρωπο. Τότε ο άνθρωπος πραγματικά θα έχει πληροφορία αγία από το Πνεύμα του Θεού. Τότε ο άνθρωπος δεν θα προσκόπτει στα θέλω του, ο άνθρωπος δεν θα προσκόπτει στις επιδημίες του, ο άνθρωπος δεν θα προσκόπτει σε πάντα άνεμο τη διδασκαλία γαργαλιζόμενο τη την ακοή, όχι. Θα διδάσκεται μέσα από το λόγο του Θεού με ποιον τρόπο θα αφαιρεί από τη ζωή του αυτό τελικά που δεν αρέσει στον Θεό. Ευχαριστούμε τον κύριο. Με τη μελέτη λοιπόν του λόγου του Θεού, με το πλησίασμα του Άγιου Θεού δια τη προσευχή, ο άνθρωπο αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι γίνεται ένα έργο μέσα στη ζωή του. Και αυτό το έργο έχει ξεκινήσει βεβαίω από την αναγέννησή μα. Ήταν όταν ο λόγο του Θεού. Γι' αυτό και είναι ανάγκη αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να ζητήσουμε από το, από το Πνεύμα το Άγιο να έρθει να μας αναγεννήσει αν, αν τυχόν σήμερα δεν είμαστε αναγεννημένοι. Και έχουμε μπει και σε άλλες εκπομπές την είναι ακριβώς αυτή η γέννηση άνωθεν όπως ο Νικόδημος πλησίασε τον Κύριο και ρώταγε, Μήπω γέρο, όν, μπορώ εγώ να ξαναμπω μέσα στην κοιλιά τη μητέρα μου. Αλλά ήρθε ο κύριο και του εξήγησε. Ήρθε το πνεύμα το Άγιο και τον δίδαξε. Ήρθε ο ίδιο ο Ισό Χριστό και του αποκάλυψε. Και σήμερα έτσι θα γίνει και ζεσένα. Εάν τελικά δεν έχει ξαναγεννηθεί. Να δεχτεί το λόγο του Θεού, θείο σπέρμα, μέσα στη μήτρα τη καρδιά σου. Να μπει μέσα ο λόγο του Θεού όταν το διαβάζει με επιμέλεια, όχι μια ανάγνωση. Όχι για να το μάθει. Ο λόγο του Θεού δεν, δεν ε, ε, ανακαλύπτεται. Αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Έτσι θα πει και για του προφήτε που έψαξαν τελικά να δούνε για ποια περίοδο μιλάει η χάρη αυτή. Πού θα έρθει. Αποκαλύφθηκε ει αυτού. Όταν πιάνει λοιπόν το λόγο του Θεού να, να περιμένει τη θεία αποκάλυψη. Και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που γίνεται μήτρα πλέον, ευχαριστούμε τον κύριο, ο θείο λόγο αρχίζει να αυξάνει και να μορφώνει ένα χαρακτήρα στον άνθρωπο, ο οποίο είναι κατά, τα, κατά το χαρακτήρα του είδου μα του κυρίου, του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν η ανάγκη την οποία επίκεται για όλου οι οποίοι διαβάζουμε τον λόγο του Θεού είναι πρώτα να αναγεννηθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να αναντιστούμε με το αίμα του Ισού Χριστού. Να φύγει δηλαδή, η, να γίνει η άφεση των, των προγενωμένων αμαρτιών ημών. Να ελευθερωθεί ο άνθρωπο αυτό από το άγχο τη αμαρτία. Γιατί αυτό είναι το άγχο που λένε οι άνθρωποι. Είναι άγχο, άγχο. Τι είναι το άγχο. Είναι η συσσωρευμένη αμαρτία μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Η οποία έχει εκδηλώσει ψυχο ψυχοσωματικέ. Η συσσωρευμένη αμαρτία. Όμω ευχαριστούμε τον κύριο. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτία. Όταν ο άνθρωπο αναγεννηθεί με το λόγο του Θεού, πάβει πλέον να είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ροπή προ την αμαρτία. Γιατί, γιατί το πνεύμα του Θεού τον ελευθερώνει. Πάντα τον ελευθερώνει και δεν κηρύττουμε αυτή τη στιγμή αναμαρτησία, όχι. Αλλά επίγνωση ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει τον άνθρωπο. Και αν ο άνθρωπο αναγεννηθεί και προπατήσει σε μια καινούρια οδό, και αν πέσει, μη χαίρει εχθρά μου. Όχι. Και αν έπεθα θα σηκωθώ. Γιατί, Γιατί τώρα κατάλαβα το λιτρωτικό έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τώρα κατάλαβα πραγματικά ποια είναι η υπόσχεση του Κυρίου μου, η οποία μου λέει Άγιος γίνεσαι, καθώς εγώ είμαι Άγιος, μέσα σε ένα δύσκολο και στενό μονοπάτι, που ακόμα και αν πέσεις, εγώ με τη χάρη μου θα σε διδάσκω τι να τρόπο θα διατηρήσεις τον αγιασμό σου, την καθαρότητά σου, έτσι ώστε να είσαι και να παραμένεις, να παραμένεις άγιος μπροστά σε μένα. Ναι. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είμαστε ευτυχείς. Έχουμε χαρά στην καρδιά μας. Για αυτά τα οποία ο Κύριος αποκάλυψε σε εμά τα μωρά του κόσμου τούτου, όχι τους σοφούς. Τα μη όντα εξέλεξε λέει ο Θεός, για να τους αποκαλύψει τι, τη βασιλεία των ουρανών, την οδό του αγιασμού, της καθαρότητας τη αιωνίου ζωή, σου ευχαριστούμε τον Κύριο, την οποία έχει προετοιμάσει για μας. Μια κληρονομιά άφθαρτη, αμύαντη, αμάραντη, πεφυλαγμένη λέει στους ηρωνούς για μας. Γι' αυτό αγαπητοί αδερφοί καλούμαστε να αγωνιστούμε και φίλοι να αγωνιστούμε. Όχι για τα πρόσκαιρα του κόσμου αυτού εδώ πέρα. Όχι για αυτά τα οποία είναι βλεπόμενα. Όχι για αυτά τα οποία έχει κάνει το σύστημα του κόσμου τέτοια έτσι ώστε να φαντάζουν τεράστια μπροστά μας. Όχι. Τίποτα δεν θα μείνει. Λίθος επί λίθος δεν θα μείνει. Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Όλα αρχίζουν, ήδη κρεμίζονται τα πάντα. Το στερεό όμως θεμέλιον μένει. Και ποιο είναι το στερεό θεμέλιο. Ο λόγος του Θεού. Και όποιο οικοδομήσει πάνω στο λόγο του Θεού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού θα μείνει στον αιώνα. Και τι είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι αλήθειε. Οι αποκεκαλυμένε αλήθειε στου ανθρώπου οι οποίοι με ειλικρίνεια. Και με ευθύνη τα καρδιά σα θα βγουν απέναντι και θα πούνε τι είναι αυτό που μα λέει. Τι είναι αυτό που είναι γραμμένο εδώ. Είναι και για μένα αυτή η κληρονομιά. Η αμύαντη, η άφθαρτη, αυτή που είναι φυλαγμένη στον ουρανό. Και πώ θα φτάσω εγώ. Ή την λέει, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια τη πίστεω, η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Με τη δύναμη του Θεού θα φτάσουμε. Με τη δύναμη του Θεού θα μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει και να εκπληρωθούν γι' αυτό είναι, οι επαγγελίες και οι υποσχέσεις οι οποίες έχουν δοθεί για τον ίδιο τον άνθρωπο. Πώς όμως, εν πνεύματι Αγίω. Ε. Άρα λοιπόν το επόμενο βήμα το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να έχει κατά νου μαζί με τη μελέτη του Θεού, του Λόγου του Θεού, την ακρόαση του Λόγου του Θεού και την εκτέλεση των εντολών του Θεού είναι η προσευχή. Εν πνεύματι Αγίω όμω με τη δύναμη του Θεού, γιατί αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Η δύναμη του Θεού ευδόκησε ο Θεό να την αποστείλει στον άνθρωπο. Ευδόκησε ο Θεό να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Και όποιο πραγματικά πιστεύει και εξητάει και πειθαρχεί στο λόγο του Θεού, τότε πράγματι ο άνθρωπο αυτό λαμβάνει από την υποσχεθήσα δύναμη την οποία ο ίδιο ο Θεό δίνει και είναι το πνεύμα του το Άγιο, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι ο άνθρωπος πραγματικά, αν και είναι ένας χωικό, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σάρκα και αίμα, μέσα σε αυτό το οστράκινο σκεύος έρχεται να κατοικήσει όλο το πλήρωμα της θεότητος. Γιατί? Για να δώσει δύναμη στον άνθρωπο. Και χρειαζόμαστε δύναμη αγαπητοί φίλοι και φίλες αυτό το τελευταίο καιρό. Και όποιο πραγματικά εξητήσει τη δύναμη του Θεού θα τη μέσα στη ζωή του δεν θα είναι μια υπόσχεση η οποία θα είναι μακρινή, μια υπόσχεση η οποία θα είναι ε, απρόσιτη για αυτόν, όχι. Θα είναι μια, υπόσχεση, είναι μια, υπόσχεση την οποία θα τη γευτεί και με αυτήν αγαπητοί, αγαπητοί φίλες φίλε και φίλοι θα μπορέσει όχι μόνο να σταθεί αλλά και να φτάσει για να πάρει όλες τις υποσχέσεις του Κυρίου. Βεβαίω, μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή θα έρθουν και οι δοκιμασίες, θα έρθουν και οι δυσκολίες, θα έρχονται και οι πειρασμοί. Όμως θα εγώ νίκησα τον κόσμο, Χριστό. Θα αρσείτε και εσεί θα νικήσετε. Πώ? Όταν θα μένετε στο λόγο του Θεού, όταν θα μένετε στην προσευχή, στην εξήτηση τη δύναμη του Θεού, όταν θα μένετε στην πλήρωση του πνεύματο του Αγίου, τότε ναι, θα δυνηθείτε να νικήσετε τον κόσμο. Τότε ναι, δεν θα γίνετε σύμμορφοι με αυτό το φρόνημα του κόσμου. Τότε ναι, θα μπορείτε να αντισταθείτε στι προσκλήσει, τι προσκ... προκλήσει, τι οποίε αυτόν τον τελευταίο καιρό ο εχθρό τη ψυχή βάλει σοριδών στον άνθρωπο του Θεού για να τον πάρει από την αγία ζωή. Για να τον κατρακυλήσει μέσα στο κοσμικό φρόνημα, μέσα στι συνήθειε του αιώνα του. Ευχαριστούμε τον κύριο για να μην εκπληρωθεί εν τέλει αυτό το άγιο γίνεστε καθώ εγώ είμαι άγιο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λόγο του Θεού κηρύτεται, γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δοσμένο από τον ουρανό αποστέλθηκε από τον ουρανό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο εις τους οποίους λέει αποκαλύπτει ο χίδια αυτούς αλλά ότι διημάς υπηρετούν αυτά τα, οποία τώρα αναγκέλθησαν προς εσάς για τον κηρυξάτον το Ευαγγέλιο εις, εις εσάς εν πνεύματι Αγίο το αποστελώνται από ουρανό στα οποία επιθυμούσε οι άγγελοι να παρακύψωσε. Διότι το Ευαγγέλιο λέει ο Απόστολος Παύλος σε ένα άλλο σημείο το οποίο εγώ κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Να λοιπόν γιατί μιλάμε για τα πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε, αλλά τα πιστεύουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να λοιπόν γιατί μιλάμε για αυτόν τον οποίο δεν είδαμε, αλλά αγαπάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είναι πνευματικά αγαθά και αποκαλύψεις τις οποίες το Πνεύμα του Θεού ευδόκησε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να δώσει στον άνθρωπο έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην είναι σύμμορφος κατά τας πρώτερας επιθυμίας τα οποία είχε Εναγνία άγνοια αυτόν. Να μην είναι σύμμορφο με τις επιθυμίες που είχες εν σου. Γι' αυτό κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό στέκεσαι σήμερα μπροστά σε αυτή την τεχνολογία του 21ου αιώνα, το ίντερνετ και ακούς τον Λόγο του Θεού και ακούς το Ευαγγέλιο το οποίο δεν είναι ανθρώπινο. Το Ευαγγέλιο το οποίο είναι αποσταλμένο από τον ουρανό. Γιατί, για να μην μείνει στην άγνοια, στο σκοτάδι, αλλά να αρπάξεις την ευκαιρία και να πεις «Κύριε, και για μένα είναι ο λόγος αυτός, Άγιοι γίνεστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος, ευχαριστούμε τον Θεό». Και για σένα είναι λοιπόν αυτός ο λόγος, εάν επιθυμήσεις τον αγιασμό, ευχαριστούμε τον Κύριο, της ψυχής και του πνεύματος, για να μην μείνει μέσα στην άγνοια, στο σκοτάδι και τελικά, όπως είπε και λέει ο Λόγος του Θεού που διαβάσαμε, δεν είσαι από αυτούς που το τέλος της πίστεώς τους θα απολαύσουν τη σωτηρία των ψυχών τους. Αλλά θα βρεθούν με τα λύπη μου λέω, στην απο... τελή απομάκρυση της παρουσίας του Θεού που είναι η απώλεια. Και ο Θεός να μας φυλάει αγαπητοί φίλοι και φίλοι, όλους μας να σταθούμε πραγματικά στο θέλημα του Θεού για να μην δει η ψυχή μας εν τέλει την απώλεια, αλλά να δει η ψυχή μας τη σωτηρία της στους αιώνες των αιώνων μαζί με όλους τους Αγίους. Αμήν.